Έχουμε μια περίεργη ιστορία. Έχουμε έναν απατεώνα να εισβάλλει στο σπίτι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα πάθετε σοκ. Το οποίο για δεύτερη φορά πήγε και έκλειψε τη γιαγιά. Ναι. Τι έκανε λοιπόν τη δεύτερη φορά? Την πρώτη φορά μπήκε μέσα με την πρόθεση ότι κάτι ήθελε να δει στο σπίτι, ότι ήταν από κάποια εταιρεία. Κατάφερε λοιπόν και τη πήρε 700 ευρώ. Τη δεύτερη φορά, μετά από λίγες μέρες, πήγε και παρίστανε τον αστυνομικό. Και είπε ότι έχουν συλλάβει αυτόν που την έκλειψε την πρώτη φορά. Υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο. Συγγενείς της ηλικιωμένης. Είχε βάλει κάμερα εφόσον είχε γίνει το πρώτο περιστατικό. Και ακούστε να δείτε το διάλογο και πώς κινήθηκε ο κλέφτης που δεύτερη φορά πήγε μέσα στο σπίτι της γιαγιάς. Δείτε το. Γεια σα. Τι θα κάνετε, από την αστυνομία είμαι, από τη ψώνη σου. Το τσεκλέψανε κάτι λεπτά. Τα βρήκαμε, τον βρήκαμε. Ναι. Αυτό είναι, άκου να δει. Είναι από τι μύρε. Ναι, δεν είτε λαγουδάκι σε όλη στο κολόπεδο, μη βάλει φέρατομα, μη βάλει, γιατί βάλει φέρατομα. Οπότε θα πήραν τα λεφτά, θέλω να βγάλω κάτι φωτογραφίε. Αφού μέσα μου τα πήραν, παιδί μου, αφού μέσα. Ναι, να βγάλω κάτι φωτογραφίε, θέλω να βγάλω. Πού ήταν, τα πήραν και τα λεφτά. Ναι, τα πήραν. Πάμε γύρω. Πού είναι? Μέσα στο κλίμα. Από να πάνε στο ποστοβόλι. Δεν το γέρασα το γέρασα. Ακόμα και Βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν το πώς δρούν. Ξαναλύσεψε, ξαναέκλεψε μέσα σε λίγες ημέρες πάλι αυτή την ανήμπορη γιαγιά. Δύο λεπτά, συγγνώμη λίγο. Δύο λεπτά. Ο άνθρωπος, αυτό το κτίνος που βλέπουμε, τώρα παρουσιάζεται ως αστυνομικός και πριν είχε πάει ως κλέφτης. Ναι, λίγες μέρες πριν. Η φωνή του δεν γίνεται κατανοητή από την γιαγιά. Είναι αλλοιωμένη φωνή από το Creta Live News. Υπάρχει πλήρης φωτογραφία του. Που την έχουν ήδη οι αστυνομικές αρχές για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, δεν το κατάλαβε, ναι. Δεν το κατάλαβε, είναι πολύ ηλικιωμένη. Βλέπουμε ότι έχει κινητικά προβλήματα. Δεν το κατάλαβε, ναι. Της είπε ότι είναι από την αστυνομία και αν είδατε, μπήκε μέσα και την είχε πλάτη. Δεν την κοίταγε στο πρόσωπο. Ναι, αλλά μπήκε με άνεση μέσα. Δηλαδή, βλέπεις, η πόρτα είναι ανοιχτή, είναι στο χωριό, η γιαγιά, όπως είχε συνηθίσει όλη τη ζωή. Να έχει ανοιχτή κάμερα, την πόρτα. Στο σπίτι της γιαγιάς, στην κάμερα, ποιος την εγκατέστησε? Συγγενής. Συγγενής. Γιατί την κλέψαν την πρώτη φορά, λίγες μέρες πριν και λέει κάτσε για να προφυλάξουμε τη γιαγιά, σε μια κάμερα, μην πάθει κάτι. Και είδατε μετά από λίγες ημέρες υπήρχε αυτή η κλοπή για δεύτερη φορά να ληστεύουν τη γιαγιάκα. Είναι στενάχωρο, ειλικρινά. Στενάχωρο, βλέπεις ηλικιωμένους ανθρώπους ανήμπορους να υπάρχουν αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα και να τους παίρνουν τα χρήματα, τα λιγοστά χρήματα που έχουν για να ζήσουν. Που ήταν για τα φάρμακά της, για να πληρώσει το ρεύμα της. Να ζήσει. Αυτά τα καθάρματα λοιπόν κυκλοφορούν ελεύθερα. Δυστυχώς.